συντρόφισσες, σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Η σημερινή συγκυρία για το χώρο της υγείας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Ερχόμαστε μετά από 2,5 χρόνια, πέρασε καιρός, 2,5 χρόνια πανδημίας που ανέδειξε τα όρια του σημερινού υποβαθμισμένου και ιδιωτικοποιημένου συστήματος υγείας. Βλέπουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να προχωράει ένα βήμα παραπέρα, να βιάζεται μάλιστα, να βάλει την ταφόπλακα στον τάφο του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, που με ιδιαίτερη συνέπεια έχουν χτίσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Με το επέσχυτο νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, το οποίο καταργεί την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών ΕΣΥ, καθιερώνει γιατρούς μερικής απασχόλησης, αλλά και με την ανακοίνωση με τυπανοκρουσίες για την άμεση έναρξη των επιπληρωμή απογευματινών χειρουργείων από ΑΧΕΠΑ, μάλιστα, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, διαλύουν ό,τι έχει απομείνει από δικαίωμα των ασθενών στη δημόσια και δωρεάν υγεία. Η τομή που προσπαθεί να περάσει αυτό το έκτρωμα είναι ο εξαναγκασμός των ασθενών να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη για να έχουν πρόσβαση σε ακόμα πιο υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Οθεί τους ασθενείς να γίνουν ακόμα μεγαλύτερη φορά στα κοράκια των μεγάλων ιδιωτικών ομήλων της υγείας, τα οποία θησάβρισαν ιδίως στη διάρκεια της πανδημίας και δεν κρατιούνται για να αυξήσουν ακόμα παραπάνω τα κέρδη τους. Οι ασθενείς θα αναγκάζονται να οδηγούνται είτε στους μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους, είτε στα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία και ιατρία, καθώς θα είναι η μοναδική διέξοδος από τις ατελείωτες λίστες αναμονής, λίστες ντροπής από τις υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας λόγω των τεράστιων ελλείψεων. Προσπαθούμε, λίγα λόγια, να κάνουν βίωμα στις συνειδήσεις των εργαζομένων τη λογική «υγεία εξαρτάται από το πορτοφόλι». Με το πρόσχημα της δυνατότητας αύξησης του εισοδήματος, οδηγούν τους γιατρούς ΕΣΥ να μετατρέψουν τους ασθενείς σε πελάτες, να απολέσουν τη θέλησή τους κάθε έννοια ωραρίου για να αυξήσουν υποτίθεται το εισόδημά τους, να τρέχουν από το πρωινό ωράριο στα απογευματινά χειρουργεία και από τις εφημερίες στις ιδιωτικές κλινικές και ιατρία, χωρίς ξεκούραση, χωρίς ελεύθερο χρόνο, σε βάρος της υγείας και της ζωής τόσο της δικής μας όσο και των ασθενών. Αυτό το επέσχυτο νομοσχέδιο ούτε διορθώνεται ούτε συζητιέται, πετιέται στο καλάθι των αχρήστων. Πρέπει να γνωρίσει την καθολική καταδίκη από το σύνολο των υγειονομικών, των γιατρών και όλου του λαού. Μόνο η απάτη των εργαζομένων μπορεί να βάλει σε πάγο τους σχεδιασμούς, γι' αυτό και η Ένωσή μας έχει καλή αύριο σε σύσκεψη όλες τις φορείς και τα σωματεία στις 6 ώρα στο κτίριο της ΕΔΟΦ, γιατί πρόκειται να κατατεθεί το νομοσχέδιο τις επόμενες μέρες, για ενημέρωση για το νομοσχέδιο, κυρίως όμως για την οργάνωση της αντεπίθεσης. Πάνω απ' όλα το επόμενο διάστημα είναι σήμερα ανάγκη υγειονομική να μην συμβιβαστούν με τις εργασιακές σχέσεις λάστιχο, την εξουθένωση, τη μετατροπή των ασθενών σε πελάτες. Να μην συμβιβαστεί ο λαός με το ελάχιστο και με τις μειωμένες απαιτήσεις για ό,τι σχετίζεται με την υγεία τους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, λοιπόν, καλεί σε κοινό αγώνα και συμπόρευση όλους αυτούς τους υγειονομικούς που προβληματίζονται για το τι πρέπει να γίνει, το λαό μας που αγανακτεί με αυτές τις συνθήκες, όλους όσους δεν συμφιλιώνονται με τη σημερινή άθλια κατάσταση. Ειδικά όλους αυτούς που συμπορευτήκαμε μαζί στους αγώνες για άμεσα μέτρα ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που συναντηθήκαμε στις πύλες των νοσοκομείων, στις απεργίες, στις κινητοποιήσεις όλη την προηγούμενη περίοδο, που αψήφισαν τις απαγορεύσεις και την καταστολή, που δώσαν την διπλή μάχη στην περίοδο της πανδημίας μέσα στις κλινικές, στο πλευρό των ασθενών και ταυτόχρονα στις πύλες των νοσοκομείων, διεκδικώντας την ενίσχυση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Τους καλούμε λοιπόν σε αγωνιστική συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για μαζικές προσλήσεις μόνιμου προσωπικού, για μονιμοποίηση των συμβασιούχων και επικουργών, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας, για υψηλού επίπεδου δωρεάν παροχές υγείας. Στην τελική, για να έρθει πιο κοντά η προοπτική για ένα άλλο δρόμο ανάπτυξης που στο επίκεντρό του θα έχει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Μια κοινωνία στην οποία η υγεία δεν θα είναι ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα, αλλά κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό. Για αυτή την κοινωνία πάλευε, παλεύει και θα συνεχίσει να παλεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η λύση λοιπόν για κάθε υγειονομικό, για κάθε επιστήμονα που θέλει να προσφέρει απρόχειρα τη γνώση του και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς,
αντίστοιχες των επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας, δεν μπορεί να είναι η αναζήτηση ούτε της ατομικής λύσης, ούτε η ψευδεστή της αλλαγής κυβερνήσεων. Μοναδικός δρόμος, ο αγώνας για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και προϋπόθεση γι' αυτό η ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Όλοι λοιπόν με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.